Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κέικ σοκολάτας, νηστίσιμο όμως, vegan. Έτσι, πάμε. Πολύ εύκολη συνταγή και αυτή. Βάζουμε 400 γραμμάρια ζάχαρη. 100 γραμμάρια σπορέλαιο. Ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο δηλαδή. Μία τσιγκιά αλάτι. Δύο βανίλιες. Και ανακατεύουμε. Πεντακόσια γραμμάρια νερό. Τετρακόσια γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Η κόκκινη φαρίνα η λεγόμενη. Γραμμάρια κακάο. Τα περνάμε από κόσμο γιατί το κακάο ξέρετε κάνει κόμπους. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ πέρα μία τρυπούλα. Εκατό γραμμάρια πορτοκάλι χυμό, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και μία κουταλιά του γλυκού σόδα, η οποία θα την ανακατέψουμε και τώρα θα φρύσει. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μας μαζί. Καθαρίζουμε λίγο το γύρω γύρω για να μαζέψουμε τυχόν υλικό που δεν έχει ανακατευτεί καλά. Ανακατεύουμε λιγάκι. Θα μου αφήσετε τώρα όπως έχει 5 λεπτάκια. Μετά από 5 λεπτά ανακατεύουμε άλλη μια φορά. Και σε ταψί στο οποίο έχω βάλει ηλιέλαιο, έχω αλείψει με ηλιέλαιο, έχω βάλει λαδόκολλα και έχω βάλει και στη λαδόκολλα επάνω ηλιέλαιο. Το ρίχνουμε μέσα.
Βγάζουμε τυχόν φουσκαλίτσες που μπορεί να έχει. Καλό είναι να μην το χτυπήσουμε. Έτσι, όπως είναι. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και τώρα, τι θα κάνουμε, θα ψήσουμε 170 βαθμούς. Το κέικ μας χρειάστηκε περίπου 55 με 60 λεπτά για να ψηθεί. Είναι ακόμα στο φούρνο. Εμείς τι θα κάνουμε, θα βάλουμε σε μια κατσαρολίτσα καυτό νερό, 400 γραμμάρια κουβερτούρα, 50 γραμμάρια ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο και μία κουταλιά της σούπας μέλι. Θα το αφήσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσει να λιώνει. Θέλει λίγο χρόνο, γι' αυτό και είπα το βάζουμε λίγο νωρίτερα. Να φτιάξουμε ένα ωραίο γλάσο για να ρίξουμε από πάνω. Το αφήνετε και λιώνει μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι το περίεργο. Θα το αφήσετε σιγά σιγά και θα λιώσει μόνο του αυτό. Μέχρι να βγει το κέικ μας, αυτό θα έχει λιώσει. Το μέλι, να πω ότι είναι προαιρετικό, εάν θέλετε το βάζετε. Εντάξει, βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει και λιώνει. Λοιπόν, μπορούμε να του βάλουμε και λίγο ρούμι για γεύση. Προαιρετικό και αυτό, εάν θέλετε βάζετε, αν θέλετε όχι. Το αφήνετε να λιώσει μόνο του σιγά σιγά. Βλέπετε τι ωραίο που λιώνει. Κέικ μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, το κέικ μας είναι έτοιμο, όπως βλέπετε. Βέβαια, θέλει λίγο ψυγείο για να μπορέσει να δέσει η σοκολάτα. Γύρω στο μισάωρο, μην φανταστείτε. Έτσι, θα του ρίξουμε και λίγο καρύδα από πάνω. Έτσι, για ομορφιά. Ο καθένας στολίζει όπως θέλει, έτσι. Θα βάλουμε και ένα κερασάκι. Βλέπετε, ακόμα δεν έχει στερνώσει. Πρέπει να μείνει λιγάκι. Εδώ. Βάλουμε και άλλο ένα εδώ. Και ορίστε, δεν έχει τίποτα απολύτως να ζηλέψει από ένα κανονικό και μεγάλα, βούτυρο, γιαούρτι κλπ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας. Στο Facebook, μαγειρικές απολαύσεις είναι. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.μαγειρικέσαπολαύσεις.gr και φτιάξτε το. Πιστέψτε με ότι είναι φανταστικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.